Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι ο Ρέρεξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 14ο επεισόδιο του Dark Souls 3. Μισό λεπτό λίγο να φτιάξω την κάμερα, μικρόφωνο δουλεύει κανονικά, άψογα. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο πάμε να συνεχίσουμε με το Boreal Valley, με το Central Illithyll βασικά. Ετοιμαζόμαστε. Ακουστικά έχουμε εδώ λοιπόν και την δόση μας για τον καφέ για να... για να έχουμε ενέργεια. Κάτι είχα προσέξει βασικά, ότι δεν είχε αρκετό αρκετή ένταση ο ήχος στο game όσο έπαιζα. Θέλω να το φτιάξω λίγο αυτό. Πολύ αντιπαγγελματικό, ξέρω. Ωραία, ελπίζω μόνο να μην ακούγεται. Ου, γιατί κολλάει. Shit. Okay. Βγάλε ένα καινούριο patch βασικά από την From Software για το game και ψιλοκολλάει λιγάκι όσο παίζεις, το οποίο είναι λίγο σπαστικό για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί τα minions εδώ πέρα είναι λίγο σπαστικά και λίγο OP. Εσύ θες να ξεράσεις περίεργες δυνάμεις. Έλα. Fuck. Γιατί κολλάω, γαμώτο! Έχασα και το Ember. Shit! Fuck. Είναι λίγο σπαστικά τα μόμπς εδώ πέρα. Λοιπόν, σταμάτησα όλες τις βλακίες που τρέχανε από πίσω, αλλά εξακολουθεί να ψιλοκολλάει. Πράγμα που δεν το γουστάρω καθόλου. Δεν θα ήθελα καθόλου να κλείσω το... να χαμηλώσω το cold game. Έλα. Έλα. Shit, dude! Κάκιστος. Και αυτό είναι το πρώτο mob της περιοχής, έτσι. Πες να είμαι πολύ κακός για να πεθαίνω σε αυτές τις βλακίες. Oh, Jesus. Okay. Θα δοκιμάσουμε διαφορετικά αυτό. Πω, γιατί κολλάει, μου σπάει τα νεύρα πραγματικά. Εσύ, έλα εδώ. Τρία hits είναι, γιατί μου παίρνει τόση ώρα για να σκοτώσω μια τέτοια βλακιά. Τώρα ξέρω ότι εδώ πέρα δεξιά υπάρχει άλλο ένα mob, έτσι θα προτιμήσω να τραβήξω αυτό μόνο του. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχω ένα δαχτυλίδι που είναι άχρηστο εδώ πέρα. Θα προτιμήσω να το αλλάξω, να βάλω κάτι λίγο πιο σοβαρό. Όλο αυτό. Πάκετο. Εδώ λοιπόν υπάρχει άλλος ένας τέτοιος. Θα το σηματώ. Τι! Ει, τι range είναι αυτό. Ωραία. Large at the net start, not bad. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα έχει κάτι. Όχι. Αυτή η περιοχή φαίνεται να έχει πάρα πολλά στενά και μυστικά, έτσι που μπορείς να πας. Ελπίζω να μην ισχύει, γιατί βαριέμαι να εξερευνώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Κυρίως γιατί για κάποιο λόγο κολλάει το game. Ρωτώ το. Τι έχουμε εδώ. Yes. Okay. Αυτό ο τυπάς εδώ πέρα με το φλεγόμενο Ματζαφλάρι φαίνεται να είναι σπαστικός. Yep, είναι σπαστικός. Shit. Dude, this is bullshit. Υπάρχει κι άλλος ένας εκεί πέρα πάνω, τον βλέπω που αράζει. Ωπ, να το να. Mm-hmm.
bullshit, this is bullshit. Ωραία. Welcome. Πρέπει να πάω να φάω αυτό το τυπάκι εκεί πέρα πάνω. Αλλά έχουν εντύπωση ότι θα υπάρχουν και άλλα διάφορα εδώ πέρα στη διαδρομή που θα μου σπάσουν τα νεύρα. Μάλλον όχι. Ωραία. Να σου κάνω backstab, δεν μπορώ. Τι! Τι ακριβώς κάνεις? Νιώ! Ωραία τότε. Τι φύλαγες εδώ πέρα? Να αλλάξεις το internet 40 ακόμα. Οκ, δεν με χαλέ. Κι άλλος, ε. Oh shit. I do not like that. Ναι, ξέρεσαι με εσύ όσο γουστάρεις. Energy boost. Καφές. Μ' αρέσει το γεγονός ότι με έχει πάρει χαμπάρι μόνο ένας. Δεν μ' αρέσει το γεγονός ότι ο άλλος είναι πιο κοντά από αυτόν. Από τη στιγμή που με έχει πάρει χαμπάρι, μερικοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά όταν προχωράμε σε τέτοιες ταχύτητες, ουσιαστικά πάμε σαν stealth και δεν μας ακούνε τα... Άμα δεν έχουν οπτική επαφή μαζί μας τα τέρατα, δεν μας βλέπουν. Δεν μας έχουν χαμπάρι δηλαδή, επειδή και καλά δεν κάνουμε τον ήχο. Αλλά... Όπως και να έχει κάνει απόλυτα μας. Ωραία, τώρα που φάγαμε αυτό. Ούψ, ακούω. Καλά το άκουσα αυτό. Τι μας έριξε? Τον κλικτά ήταν έτσι. Βλέπω έχει. Πώς ακριβώς πάει εκεί πέρα κάτω? Hidden secrets. Δύο, τρία, nice. Το λατρεύω όταν θέλει τόσο λίγα. Εδώ πέρα φαίνεται σαν πόρτα. Φαίνεται ότι είναι πόρτα, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε. Shit. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα είναι για να προχωρήσουμε για το επόμενο σημείο του game. Jesus, έχει πολλά σημεία που μπορούμε να πάμε. Αυτό δεν είναι πόρτα. Δεν είναι για από εδώ, έτσι αυτό λογικά είναι κάτι σαν shortcut. Αλλά για πού δεν ξέρουμε. Ας δούμε τι έχει εδώ πέρα λοιπόν. Εσένα σε άκουσα. Τότε θα κάνει το πρώτο hit, κερδίζει! Ρώτατα. Τι φύλαγε? Λάζει ένα charge. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα για το επίπεδο του. Για το σημείο του game που βρισκόμαστε. Τι είναι αυτό, μια γιαγιά? Γιατί φωνάζει όμως? Και να ρωτιέμαι τι φυλάει εκεί πέρα κάτω. Τι ακριβώς έχει πάθει γκόμενα? Πού καταλήγω? Α, ναι, οκ. Okay. Ξέρω που είμαστε. Συγγνώμη, γιαγιά. Πόσο health έχει η σαύρα? Ρίξω μου ότι κρατάς. Οχ, κάτι σήκωσε. Τι σήκωσε, παιδιά? Κάτι σήκωσε. Νομίζω ότι σήκωσε αυτό. Όχι, αυτό σήκωσε. Great insects swarm to feast on foes. Αυτό είναι θαύμα. Είναι dark miracle αυτό. Οκ, δεν μας χαλέ. Witch Tree Branch. Αυτό είναι πολύ καλό staff για μάγους. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θα προχωρήσω ξανά εκεί πέρα που ήμουν και θα σας δώσω λιγάκι. Αχ, δεν θα με χαλέ για να τραβάγα έναν από αυτούς. Έναν μόνο. Χαλιά! Oh shit. Χοροπηδάει αυτό. Τι ακριβώς? Ωραία, έχω τραβήξει τους δύο από τους τρεις. Είναι καλύτερο από και τους τρεις από τους τρεις. Θέλουμε να φάμε πρώτα αυτόν με την ασπίδα. Γιατί... Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο εύκολος για να σκοτώσουμε. Από το θέμα ζωής δηλαδή.
shit. Ow. Θα το εκτιμούσα να ερχόσουν να μου επιτεθείς. Ωραία, σκοτώσαμε τον σπαστικό. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Αυτό τους κάνει το πρώτο hit, κερδίζει, είπαμε! Ωραίοτατα. Firewitch leggings. Ωραία. Ας πάμε από δεξιά λοιπόν να δούμε. Ωραία. Δεν έχει τίποτα, πράγμα καλό, γιατί αυτό σημαίνει ότι απλά έχουμε έναν δρόμο λιγότερο για να εξερευνήσουμε. Το να συνεχίσω ευθεία προφανώς θα με οδηγήσει στο boss room το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα πάνω. Πιστεύω τουλάχιστον. Για να δούμε. Έχω χαλάσει πάρα πολλά από τα φλασκιά μου. Δεν το πολύ κουστάρω είναι αυτό η αλήθεια. Αυτή η περιοχή είναι τεράστια. Ου, nice. Sulfur Weary Warrior. Try beating to a pulp. Ah! Τύπος απλά τα παράτησε στο τέλος, λέει, fuck it, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί έχω τον τύπος ότι αυτό ήταν μισό, κάτι σαν κύκλος. Κι όμως ήταν, δεν πειράζει, ωραία. Μπορώ να σου ρίξω την ασπίδα κάτω. Ναι, μπορώ. Nice. Υπόψη είναι αυτή η τεχνική του κλωτσάω και πέφτει η ασπίδα του άλλου. Δουλεύει και σπέχτης κανονικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να το πάρω έτσι. Υποψιάζομαι πρέπει να κάνω κάτι parkour από εκεί πέρα πάνω. Κάτι τρελά πηδήματα. Δεν μας χαλάει. Πρέπει να υπάρχει κι άλλο πράγμα να ξέρουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα μήπως είναι μυστικός στοιχός. Yup. Magic Clutch Ring, πολύ καλό ring. Και υπόψη, δηλαδή όταν βλέπετε ότι από τη μία μεριά υπάρχουν σκαλιά και από την άλλη υπάρχουν σκαλιά και απλά τείχος, φαίνεται δηλαδή ότι εντάξει, δοκιμάστε ας πούμε να βρείτε κρυφούς τείχους. Είναι σίγουρο ότι κάτι θα υπάρχει κρυμμένο. Υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά τέτοια μου στο game. Αυτό φαίνεται σαν πόρτα, το οποίο δεν νομίζω να μπορώ να το ανοίξω από εδώ. Γεια σου! Sorry, man. Από εδώ ήρθα νομίζω, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο για να πάρουμε εδώ, έτσι. Ναι. Συνεχίζουμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάζει η μοίρα. Ατ! Έκανα και έναν κύκλο. Πολύ ωραία. Από πού πρέπει να πάω τώρα? Το πίσω μήπως? Όχι. Γιατί κάνω κύκλους? Δώσε να το πω from the side, ok. Αχα! Εδώ είμαστε. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα μέσα, ας δούμε τι ακριβώς υπάρχει εδώ. Οπότε φαίνεται τίποτα. This is bullshit. Ωραίοτατα. Τι έχουμε εδώ? Οπότε φαίνεται τίποτα. Και αυτή εδώ πέρα η περιοχή είναι μια περιοχή που φημίζεται για το PvP και τους invaders του. Έτσι. Ας κάνουμε ένα μικρό σεφ και ας γεμίσουμε για να είμαστε full. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ? Δεν πως αράζει έτσι. Wolf of a Concord Kept. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Ποτίζεις. Γιατί ήπια τέτοιο? Proof a dark spirit was befelled by a blue sentinel. Οκ, αυτό είναι... Οπ, γεια σου, Γιάννρη! Γεια σου, Άνδρη! Questline! Oh, I thought it might be you.
I never managed to find Horace. Τον σκότωσα τον Χόρας. But my duty must be done, even for the children I knew. We'll have our reason. Ah, I would do well. May the flames go. Quiet resolve. Ah, I'd make. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο animation, έτσι, gesture, αν το βρω. Να το. Test now. Και αυτό είναι ένα από τα animation που είχαν εμφανίσει το τέτοιο στο... εδώ. No attacking ahead. What? Oh, for a pilgrim such as this, presages praise thee. Τι πρέπει να το σκοτώσω? Oh, for a pilgrim such as I, this pray. Okay. Τι but why, αφού μου πες να σου σκοτώσω! Την Γιούρια την έχω σκοτώσει, φίλε μου. Καμίλιον, πολύ καλή μαγεία. Αυτό το spell που σηκώσαμε μόλις τώρα είναι ακριβώς... κάνει αυτό ακριβώς που μπορείτε να φανταστείτε. Σας μεταμορφώνει σε κάποιο αντικείμενο το οποίο υπάρχει μέσα στο, στην περιοχή που βρίσκεστε για να καμπερονώσετε ουσιαστικά και να την πέσετε σε κάποιον. Τι ακριβώς παίζει εδώ πέρα? Υπάρχουν μυστικά. Από ό,τι φαίνεται όχι. Okay. Για πάμε. Rooster of Knights. Τι σηκώνω, τι είναι αυτά που σηκώνω? Δεν έχω καμία ιδέα τι είναι αυτά που σηκώνω. Έχω σταματήσει να παίζω την άλλη μου τέτοια. Λοιπόν, Crest of Dark Moon, check not. Use. Το Bison Raid. Περίεργα πράγματα. Για να μην έχουμε εδώ. Beware of ghost. Δεν μου αρέσουν τα φαντάσματα. Και δεν νομίζω η ασπίδα να... να βοηθήσει και πολύ άνοτος υπάρχει ένα φαντάσμα. What? Εσύ δεν είσαι φαντάσμα, αλλά... Okay. Α, ήθελε να μου την πέσει ο τυπάκος. Τι ακριβώς, γιατί εμφανίζεται από το πουθενά? Έχουμε εδώ ένα Fading Soul. Σκουπιδάκια, τίποτα σπουδαίο. Εδώ μήπως. Ωραίος τάφος, man. Creighton the Wanderer. Αυτό είναι σίγουρα NPC. Yup. Για να μπορώ να σκάνω πάρει. Holy shit. Το damage. Δεν θα με σταματήσει από το να κάνω heal, φίλε μου. Yowz. Λοιπόν, οκ. Τώρα αρχίζει να προσπαθεί να κάνει heal. Έτσι. Η μοίρα το έχει καθαριστεί. Τι μας έχει? Dragon Slayer's Axe. Ωραία. Ου, και κρυμμένα μυστικά εδώ πέρα πίσω. Nice. Undead Bones Art. Άψογα. Άψογα. Αυτό το χρειαζόμουν. Και εδώ έχουμε ένα Fighting Soul. Ωραίοτατα. Δυστυχώς βέβαια έχω χαλάσει πολλά από όσους θα προτιμήσω να γυρίσω πίσω να γεμίσω. Σίγουρα σε λίγο. Συνεχίζουμε. Δεν
ξέρω αν θα πρέπει να σκοτώσω αυτούς εδώ πέρα τους τυπάδες. Αλλά καλύτερα να τους σκοτώσω για να μην έρθουν από πίσω μου. Για να δούμε. Πάμε στα υπόγεια. Πάρα καλά που φαίνονται λίγο από τα μάτια τους. This seems scary. Από τη μέσα ώρα θα πω να μαζέψω ότι υπάρχει βέβαια πρώτα. Όχι σκυλιά. Οκ, κάνουμε μια επίθεση. Αυτό εδώ. Sit. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται αυτό είχε η περιοχή, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάπου αλλού κρυμμένα μυστικά που πρέπει να ανοίξω για να μπορέσω να ανέβω εκεί πέρα πάνω που ήμουν πριν. Γιατί συνεχίζω να κατεβαίνω κάτω. Πώς ακριβώς ανέβηκε αυτός εκεί. Τι άλλο. Okay. Αυτή η περιοχή δεν φαίνεται φαν. Δεν φαίνεται καθόλου μα καθόλου φαν. Δεν βλέπω Χριστό έτσι. Ακριβώς θέλετε εσείς. Οπ, υπάρχει κι άλλος ένας κρυμμένος εδώ. Ωραία. Υπάρχει και μια σκάλα εκεί πέρα την οποία μάλλον θα ήταν καλό να πάω. Holy shit. Ακριβώς. Ναι, μην τυχόν να πεθάνω βασικά έτσι. Γιατί βογκάνε έτσι αυτά. What? Τι έπαιξε αυτό πως. Blood gem. Πολύ χρήσιμο γιατί μπορούμε να βάλουμε πλέον blade στα όπλα μας. Πού ακριβώς πάω τώρα. Ου, εξακολουθώ να με βλέπω χρυσό. This is not fun. This is not fun. I have to say. Striving stone αρκετά χρήσιμο. Για πολύ μετά βέβαια όμως. Τρέχεις, πού πας. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Προς τώρα μόπους που μου έχουν στήσει παγίδα. Τίποτα εδώ, όχι. Αυτή η περιοχή είναι πανέμορφη και τεράστια. Πού πάω τώρα, πού πρέπει να πάω, τι ακριβώς. Α, οκ, εδώ θα κατέληγα πριν. Τι διάλο. Οπ. Πού έχεις κρυφτεί εσύ. Πακώ και μια σαύρα εκεί πέρα κάτω, ε. How to get a lizard. Από εδώ. Δεν μ' άρεσε αυτό. Okay.
Σκάσε! Αυτό ήταν όλο, όντως. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και προφανώς εδώ πέρα που υπήρχαν τα γράμματα... ναι, πάρε. Ντάει. Twinkling Titanate. Good. Αυτό λοιπόν εδώ δεν μ' αρέσει γιατί είναι βάλτος. Αλλά υποψιάζομαι ότι άμα πέσω κάτω θα είναι κάπως σαν shortcut. What the fuck! Τι είναι αυτό? Εδώ πάμε. Όχι, εδώ πέρα είναι για να πάω εκεί που ήμουν πριν. Okay. Τουλάχιστον προχωράμε. Δεν με χαλάει. Green Blossom. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η περιοχή. Έχω την εντύπωση ότι θα πεταχτούν πάλι βλακές εδώ πέρα. Και το ξέρουμε ότι δεν μας αρέσουν οι βλακές. Αχα! Εσύ είστε σίγουροι ζωντανά έτσι. Ου. Είναι πολύ creepy έτσι. Που, αυτά τα μαλλιά είναι τρελά. Εσύ κάτι έχεις εδώ πέρα, κάτι φυλάς. Τι ακριβώς κρατάς? Great heal, nice. Άχρηστο βέβαια για μας, αλλά ok. Nice anyway. Θα πάρει πολύ ώρα αυτό έτσι. Εδώ ήρθα νομίζω και δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι λίγο πάνω πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ. Green Blossom. Δεν μπαίνω εκεί πέρα μέσα. Nope, 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 nope. Και άλλο ένα Green Blossom. Ωραία. Πού είμαι? Okay. Λοιπόν, guys, θα σταματήσω το βίντεο εδώ πέρα. Γιατί κάναμε μεγάλη. Δεν είσαμε μεγάλη περιοχή, μπορώ να πω, και καλύψαμε πολλά πράγματα. Θα συνεχίσει το βίντεο. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο βίντεο, λοιπόν. Πριν κλείσουμε, μην ξεχάσετε να τσεκάρετε την ομάδα μας στο Facebook, το Dark Souls Hellenic Community, για όλες τις ερωτήσεις σας. Περί Dark Souls, ασχέτως άμα είναι Dark Souls 1, 2, 3. Ό,τι άλλο θέλετε μου μιλάτε στα comment sections. Στο comment section βασικά. Άμα κάνετε ένα like και ένα subscribe θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Είναι τεράστια βοήθεια για το κανάλι. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την προβολή. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye.